Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλά μου παιδιά. Ορίστε. Ορίστε, με αυτά θα ασχοληθούμε πασχαλιάτικα παραμονή της Αναστάσεως του Κυρίου. Εμείς ασχολούμαστε με το γαμοπαίχνιδο του διαόλου. Το παιχνίδι που βάζει ο διάολος στους αμαρτωλούς στο 7ο επίπεδο της κόλασης για να τους τσιτσιρίζει σε όλη την αιωνιότητα. Τους μαζεύει λοιπόν ο γυροδιάολος τους αμαρτωλούς και τους λέει: «Παιδάκια μου, εδώ πέρα που ήρθατε στην κόλαση, μην ακούτε αυτά που σας λένε οι παπάδες ότι η κόλαση είναι ένα μέρος με αιώνια βασανιστήρια. Αυτά όλα είναι fake news που ακούτε. Απεναντίας η κόλαση είναι ένα τεράστιο ατελείωτο πάρτι που θα παίζουμε συνέχεια τα καλύτερα video games». Ω, ενθουσιασμός από τώρα στην εξέδρα. Εκστασιάζονται, χειροκροτούν. Μπράβο, διάολε. Καλά το ξέραμε εμείς. Μια ζωή ρεμούλα και ασωτεία. Θα περάμε τώρα μια αιωνιότητα παίζοντας τα καλύτερα παιχνίδια. GTA 5 λέει, φαντάζονται τώρα αυτοί. Κακομίκλες τώρα, ποιος ξέρει τους περιμένει. Φαντάζονται αυτοί GTA θα παίζουμε, παίζουμε Grand Theft Auto, θα παίζουμε, ξέρω εγώ, Red Dead Redemption, θα παίζουμε. Πότε τους βάζει, θα παίζουμε διάολε, παίζουν τα καλύτερα, για πες μας. Εδώ τώρα γαμήθηκα εγώ με το μπούρου μπούρου. Θα παίζουμε, λέει, Bruce Lee, σε μια γεγοντόθονη. Όχι. Θα παίζουμε Bruce Lee στην έκδοση για PC, σε οθόνη Hercules. Ξεσκίζουν τα ρούχα τους οι αμαρτωλοί, βγάζουν τα μάτια τους, τραβάν τα μαλλιά τους, κοπανάν το κεφάλι τους στον τοίχο. Αλλά αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Βέβαια εμείς θα το παίξουμε σε Χέρκουλες. Κοίτα, ο άλλος μου γκρίζει. Θα το παίξουμε σε Χέρκουλες. Το παίξουμε σε αυτή την περίεργη έκδοση για CGA, αλλά σε Composite Mode, το οποίο κάνει αυτά τα χρωματάκια τα ωραία που στην εξομοίωση στο DOSBox φαίνονται λες και είναι κανονικά χρώματα, αλλά φαίνεται λες και είναι ένα 8-bit μηχάνημα, δηλαδή της προκοπής, και όχι, κοίτα τώρα, και όχι ένα το PC που είναι για τον Μπέουλα όσον αφορά τα παιχνίδια. Βέβαια το PC του της δεκαετίας του 80, έτσι, γιατί μετά τους πήρα και τα σόβρακα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, εδώ, κοίτα εδώ. Ωραία, πούστη μου, τι μαλάκια έκανα τώρα εκεί πέρα. Έχασα δύο ζωές έτσι για το τζάμπα, τζάμπα, τζάμπα και η λάμπα τζάμπα, σε θυμάμαι. Πάλι καλά, πάλι καλά. Χάσαμε μόνο δύο ζωές. Για δεν πρόκειται να το τελειώσω το παιχνίδι, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς θα δούμε μέχρι που πάει, μέχρι που πάει. Έλα, παιδί μου. Μιου. Απαπα. Yeah.
Αφού δεν ξέρω την πίστα. Έχασα μια ζωή τζάμπα τώρα. Ζωή. Η ζωή είναι ωραία, λέει, αλλά τα έχει μάλλον. Ωραία. Εδώ κοίτα. Κλάτς. Τώρα έρχονται. Έρχονται τα γάμο λεϊζεράκια. Θα μας ξεσκίσουν τα κολαράκια. Αν θα τελειώσει και αυτός ο ροζεμετός. Πω. Όχι, περνάμε πάνω, τι κάνουμε τώρα. Ναι, περνάμε πάνω. Θα μου δεν προσέξεις. Έχει το λέιζερ από εδώ, το χάσμα από εκεί, τα παλούγια από την άλλη. Όλο παγίδες του θανάτου. Παγίδες του θανάτου. Πάει αριστερά δεξιά και δεν σταματάει η μαλάκια. Τρέχα μικρούλι. Οχ. Μπράβο και μπράβο. Αυτές οι πίστες είναι. Jesus Christ Junior Superstar. Μωρέ μπράβο. Πάλι είδες. Εκεί που νομίζω ότι έκανες κάτι, τσακ. Τώρα χέσε μέσα πολυχρόνη. Πα. Όπως το πιξελάκι, κυριολεκτικά. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι. Που ισορροπεί ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτός δεν ήταν άνθρωπος, γιατί αυτός ήταν χιονάνθρωπος. Τι λέω, Χριστούλη μου. Τι λέω, Χριστούλη μου, σήμερα. Σήμερα που είσαι στον Άδη, έχεις κατεβεί στον Άδη. Ορίστε. Πάψε μωρέ. Ήρθες τώρα κι εσύ. Γαμίσου. Πάμε την κοπανήσεις. Έπρεπε. Τώρα. Γαμώ το κερατάκι μου, γαμώ. Thank you.
Μαλακή έκανα τώρα. Σκάτα και απόσκατα. Τώρα, δεύτερο τελευταίο να σπασμών. Λοιπόν, παιδάκια μου καλά. Χάρηκα πολύ για την ωρεμία. Εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου και το χλεμπονιάρικο και κυτρινιάρικο κορμάκι μου. Να τα... Game over. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Παρακάτω δεν έχει. Το προχώρησα και παρακάτω στην προπόνηση, αλλά δυστυχώς στο live δεν... Δεν μπόρεσα. Αχ! Τρεις ώρες παιδεύω με αυτή τη μαλακιά. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σας αυτό και αυτά, που απαυτώσαμε τα από αυτά μας. Να περάσετε καλά, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχας, καλά τσουγκρίσματα, καλά τσικνίσματα. Να είστε καλά, με υγεία, να παίζετε τα παιχνιδάκια σας. Και πάντα μην υποτιμάτε τα ρετρό, γιατί τα ρετρό έχουν ψωμί. Η γριά η κότα έχει το ζουμί, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Λοιπόν, για να μην πω άλλες μαλακίες, το κλείνω κάπου εδώ. Bruce Lee, σημειώστε το. Και ίσως αύριο επανέλθω με ένα άλλο παιχνιδάκι στρατηγικής που παίζω τώρα τελευταία, πάλι και αυτό στο PC. Ένα παιχνίδι που μου έχει διαφύγει από τα πολλά. Δεν ήμουν τόσο φανατικός στα παιχνίδια. Έπαιζα μερικά, ας πούμε, στο ρεπερτόριό μου, αλλά έτσι τα... Αυτά τους πιο γνωστούς τίτλους. Αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι στρατηγικής. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχει το Alien μέσα στον τίτλο. Alien Something. Θα το θυμηθώ και θα σας πω. Είναι ένα παιχνίδι που... Είναι πώς, ρε παιδί μου, είναι το Sim City που λες ακόμη ένας γύρος να δω τι θα γίνει παρακάτω, γιατί είναι και αυτό turn-based. Είναι στρατηγικής, επιστημονικής φαντασίας, εξερεύνησης πλανητών, εξωγήινων... Κορονοϊός, Παναγία μου. Έχει έτσι εξωγήινη εισβολή, φτιάχνεις απικία, φτιάχνεις εκεί, μανατζάρεις, διαχειρίζεσαι πράγματα, καταστάσεις, γίνεται ο κακός χαμούλης. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα λέμε εσάβρον τα σπουδαία. Γεια σας και χαρά σας. Bye, 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 bye.